ένας εκ των μακρών, αγαπητοί μου, και αριστοτεχνικών διαλόγων που καταχωρούνται μέσα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, ο διάλογος του Κυρίου μετά τη Σαμαρίτιδος αποτελεί πραγματικά μία κορυφή. Αξίζει να παρακολουθήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος διαλέγεται με τους ανθρώπους με σκοπόν πάντοτε την σωτηρία. Ο διάλογος ως μέθοδος είναι αρίστη. Μάλιστα είναι η μέθοδος εκείνη η οποία προσεγγίζει ο ένας τον άλλον. Εκείνο όμως που κάνει μια ξεχωριστή εντύπωση είναι ότι χρησιμοποιεί τον διάλογο αυτός ο Θεός με τους ανθρώπους. Μάλιστα, ολόκληρη η Αγία Γραφή, ως άκης ο Θεός ομιλεί στους ανθρώπους, βλέπουμε να αναφέρει έναν διάλογο. Ποτέ ο Θεός δεν ομιλεί, ο άνθρωπος να ακούσει και τίποτε άλλο. Για να μην πω ότι και αυτή η προσευχή είναι ένας διάλογος, έστω και αν εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι ο άνθρωπος δεν ακούει την φωνή του Θεού και ότι δεν παίρνει την απάντηση. Ένας άνθρωπος που ξέρει να προσεύχεται ακούει την φωνή του Θεού, κάποτε με τις αληθινές του σωματικές του αισθήσεις, κάποτε, αλλά προπαντός παίρνει πάντα την εσωτερική πληροφορία προς την οποία πάλι ο άνθρωπος απαντά, και φαίνεται καθαρά ότι ανοίγεται ένας διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Αλλά όμως σε αληθείς αποκαλύψεις του Θεού έχουμε πάντοτε έναν διάλογο. Σας αναφέρω από την Παλαιά Διαθήκη δύο μόνο. Τον διάλογο του Κυρίου με τον Μωυσέα εκεί στην έρημο της στην γη Μαδιάμ, που στο μιλεί από την Βάθο. Ο Μωυσής έχει τις αντιρρήσεις του όταν ο Κύριος τον στέλνει στην Αίγυπτον για να αρχηγεύσει επί του λαού του Θεού. Επιμένει ο Κύριος, επιμένει και ο Μωυσής. Οργίζεται ο Κύριος και του λέγει: «Εσύ λες ότι είσαι βραδύγλωσσος και ισχνόφωνος. Για πες μου, ποιος έκανε τον κοφόν και τον δίσκοφον, ουχή εγώ ο Κύριος? Λοιπόν, εγώ σε αποστέλω». Έντονος διάλογος. Ή ο προφήτης Ηλίας, όταν ομιλεί μετά του Κυρίου, εκφράζει τα παραπονά του και λέγει: «Κύριε, όλοι σε πρόδωσαν, μόνος μονότατος εγώ είμαι εκείνος που δεν σε πρόδωσα, που σε λατρεύω». Και έρχεται ο Κύριος να του πει: «Όχι, Ηλία, είναι άλλοι 7.000 άνδρες που γόνοι δεν έκαμψαν εις τον Βάαλ». Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ένας διάλογος ζωντανός, όχι απλώς ζωντανός, ζωηρότατος. Έτσι, εκεί που κάνει κατάπληξη στον άνθρωπο είναι όταν πια ο Θεός ο ίδιος, όχι σαν μια φωνή όπως την Παλαιά Διαθήκη, όχι μέσα από το γνώφο, τις αστραπές και τις βροντές πολλάκις ή την γεωμένη βάτο που ομιλεί. Ο Θεός έρχεται τώρα σαν άνθρωπος να ανοίξει ένα διάλογο. Και εκείνο που κάνει πραγματικά εντύπωση δεν είναι μόνο το γεγονός της ενανθρωπίσεως, που από της οντολογικής πλευράς το γεγονός αυτό δίδει την αληθή σωτηρία στον άνθρωπο, αλλά είναι και η προσέγγιση με τη μέθοδο του διαλόγου. Έτσι ο Κύριος, πηγαίνοντας προς την Σαμάρια, συγγνώμη, προς την Γαλιλαία, έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρια. Και εκεί είχαν φτάσει κάπου μεσημέρι στην Σαμάρια
Έξω από την πόλη υπήρχε το πηγάδι του Ιακώβ, εκάθισε να ξεκουραστεί, ήταν και κοπιακός εκ της οδηπορίας. Και οι μαθητές του πήγαν στην πόλη για να ψωνίσουν τρόφιμα για να φάνε. Εκεί καταφθάνει εκείνη η Σαμαρίτης γυναίκα να αντλήσει νερό. Και εκεί ο Κύριος αρχίζει τον διάλογο πολύ απλά και πολύ φυσικά. «Δώσ' μου να πιω νερό». «Μπα», λέγει η Σαμαρίτης, «Συ Ιουδαίος, διότι διακρίνοντο και από τα ρούχα και από την όλη εμφάνιση, από τον τρόπο του ομιλήν, «Συ Ιουδαίος, ζητείς από μένα την Σαμαρίτιδα νερό». Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Δεν χωνεύονται οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους, ου συγχρόνται. Αν ήξερες ποιος είναι εκείνος που σου λέγει, δώσ' μου νερό, μάλλον σύ θα του ζητούσες». Και το νερό αυτό που θα σου δίνε, θα σε έκανε να μην διψάσεις ποτέ. «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό». «Καλά», τι λέει, «θα σου δώσω το νερό αυτό. Πήγαινε όμως να φωνάξεις τον άνδρα σου και ελάτε μαζί». «Δεν έχω άνδρα». «Ορθά μίλησες. Αλήθεια είπες. Δεν έχεις άνδρα γιατί είχες 5 μέχρι τώρα. Και αυτόν που έχεις δεν είναι άνδρα σου. Σωστά λοιπόν μίλησες». «Κύριε, σε βλέπω να είσαι προφήτης». «Και αφού λοιπόν είσαι προφήτης, μου δίνεις όλη την ευκαιρία να ανοίξω μαζί σου μια θεολογική συζήτηση. Για πες μου, πού πρέπει να προσκυνούμε το Θεό? Αιώνιο πρόβλημα και αιώνια φαγωμάρα των Ιουδαίων με τους Σαμαρίτας. Πού πρέπει να προσκυνούμε το Θεό? Στο όρος Γαριζίν ή στα Ιεροσόλυμα?» Άκουσε να σου πω, της λέγει ο Κύριος, «ούτε εις το όρος Γαριζίν, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα. Έρχεται ώρα και αυτή η ώρα ήρθε. Να, είναι παρούσα. Που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν το Θεό με πνεύμα και αλήθεια. Γιατί ο Θεός αγαπά αυτούς πραγματικά τους προσκυνητάς που προσκυνούν το Θεό με πνεύμα και αλήθεια. Αλλά εάν θέλεις να σου λύσω την απορία, άκουσέ με. Η σωτηρία από τους Ιουδαίους θα προέλθει, όχι από τους Σαμαρίτας, όπως λέγουν οι προφήτε, τους οποίους εσείς οι Σαμαρίτε απορρίπτετε και κράτατε μόνον την πεντάτευχον. «Κύριε, έχω ακούσει ότι έρχεται ο Μεσσίας». «Ναι», της λέγει ο Κύριος, «είναι αυτός που σου μιλάει τώρα. Εγώ είμαι. Αφήν το σταμνίτης και τρέχει στην πόλη να φωνάξει τους συμπατριώτες της. Ελάτε να δείτε ό,τι έκανα, μου το είπε, μου το απεκάλυψε. Την ιδιωτική μου ζωή απεκάλυψε. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας?» Και ήρθαν οι συμπατριώτες της και είπαν, «Δεν σε πιστεύουμε για αυτά μόνο που είπες. Ήδη με τα μάτια μας διαπιστώνουμε ότι πράγματι αυτός είναι ο Μεσσίας». Και η γυναίκα αυτή από πόρνη 5 άνδρες. Και αυτόν που είχε ήταν ο 5ος, δεν ήταν άνδρας της. Αυτή η γυναίκα, αγαπητή μου, έγινε η Αγία Φωτεινή. Την έσωσε ο Κύριος. Με ποια μέθοδο? Με το διάλογο. Για να δούμε λοιπόν αυτόν τον διάλογο, αξίζει πραγματικά σαν μέθοδος? Αυτή η μέθοδος που πραγματικά εγγίζει, πραγματικά εγγίζει, διότι ομιλείς και ακούει ο άλλος. Τώρα εσύ ακούς και ομιλεί ο άλλος. Και ανταλλάσσονται οι απόψεις. Και συνεπώς, όταν ο ένας ακούει και άλλος ομιλεί και αντιστρόφως, αυτό δημιουργεί πραγματικά μια προσέγγιση. Αλλά ο Κύριος, όταν έρχεται να ανοίξει διάλογο με την Σαμαρίτιδα και θα της πει για μια μεγάλη αλήθεια, την αλήθεια ότι ο Θεός είναι πνεύμα, είναι τόσο μεγάλη αλήθεια όσο εκείνη που υπάρχει στον Μωυσέα αποκαλυφθήσα, που του είπε ο Θεός, «Εγώ είμαι ο Ον». Η μία ονομασία συμπληρώνει την άλλη.
Είναι τόσο μεγάλης αξίας και σημασίας αυτό που ο Κύριος απεκάλυψε εις την Σαμαρίτιδα. Αυτό τώρα που της αποκαλύπτει, δεν της το αποκαλύπτει σαν μια αλήθεια που ψάχνουν και οι δυο να τη βρουν. Δηλαδή, ο διάλογος εις τον Κύριον δεν είναι ένας τρόπος ευρέσεως της αληθείας, όπως ήταν αυτή η μέθοδος στον Πλάτωνα ή στον Σοκράτη και στον Πλάτωνα, ο οποίος Σοκράτης και ο ίδιος αγνοεί την αλήθεια. Και ο μαθητής του ο Πλάτων κατόπιν, όταν ανοίγει το διάλογο με τους συνομιλητάς του, τους μαθητάς του, αγνοεί την αλήθεια και μαζί τους ψάχνει να βρει την αλήθεια. Ο Κύριος δεν αγνοεί την αλήθεια, ώστε μαζί με τον άλλον, ανοίγοντας το διάλογο, να τη βρουν. Γι' αυτό και η φιλοσοφία ονομάζεται διαλεκτική, από τον διάλογον, διαλεκτική τέχνη. Όχι, ο Κύριος με το διάλογο αποκαλύπτει την αλήθεια. Δεν είναι λοιπόν ένας τρόπος ευρέσεως της αληθείας, αλλά ένας τρόπος προσεγγίσεως, προοδευτικής αποκαλύψεως της αληθείας σε μια ψυχή που πρέπει να δεχτεί λίγο-λίγο και σιγά-σιγά το φως αυτής της αποκαλύψεως. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει πολύ να μείνουμε, γιατί στην εποχή μας οι αιρετικοί ζητούν μαζί μας ένα διάλογο και λέγουν, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Όταν εμείς δεχόμαστε, οι Ορθόδοξοι που κατέχουμε την αλήθεια, ατόφια την αλήθεια, και δεχτούμε να πάμε να κουβεντιάσουμε μαζί τους, να διαλεχθούμε, δεν πηγαίνουμε για να τους πούμε την αλήθεια, αλλά για να κουβεντιάσουμε, ώστε μέσα στην κουβέντα, μέσα στον διάλογο, να βρούμε που είναι η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο οι διάλογοι που γίνονται σήμερα, οι διαχριστιανικοί διάλογοι ανάμεσα στους Προτεστάντες και τους Ρωμαιοκαθολικούς, είναι εκ των προτέρων καταδικασμένοι εις αποτυχία. Τέτοιους διαλόγους δεν τους δέχεται ο Θεός. Διότι δεν είναι η αλήθεια που θα πάμε να τους την δείξουμε, αλλά είναι εκείνο το «ελάτε να κουβεντιάσουμε». Και όπως ξέρετε, όταν υπάρχουν διαστώτα μέρη, όταν ζητούν να κουβεντιάσουν, και τα δύο μέρη βάζουν νερό στο κρασί τους. Δηλαδή, αρχίζει ο συμβιβασμός, η συμβιβαστική λύση. Αλλά αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Γιατί στην αλήθεια δεν υπάρχει καμία συμβιβαστική λύση. Όταν οι πατέρες έκαναν τα οικουμενικά συνόδου, επί παραδείγματι στην πρώτη οικουμενική σύνοδο, όταν καλείται ο Άριος να πει τι πιστεύει, εκεί δεν υπάρχει διάλογος με την έννοια «ελάτε να τα συμβιβάσουμε», αλλά υπάρχει ένας διάλογος να αποκαλυφθεί η αλήθεια, η κατατεθειμένη, μέσα στην Αγία Γραφή. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πόσο μεγάλη σημασία είναι, ζωτικοτάτη σημασία είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα εδώ. Ζωτικοτάτη. Αν ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος αναλύει την Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για να δείξει και καταδείξει στον Άριον ότι αυτή είναι η αλήθεια, μαζί του δεν κάνει διάλογο. Επιχείρησαν μερικοί, συμβιβαστικοί από τη φύση τους, να κάνουν διάλογο συμβιβαστικό. Είναι εκείνο το μην το τραβάμε πολύ το πράγμα, ας τα βολέψουμε, ύστερα δεν πρέπει να τσακωνόμαστε, δεν πρέπει να διαπληκτιζόμαστε, πρέπει να ειρηνεύουμε. Τι θα πει ομοούσιος, τι θα πει ομοιούσιος. Ας το πούμε ομοιούσιος και δεν πειράζει. Ένα γιώτα ιστορία, δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν χάλασε ο κόσμος. Στον δρόμο βρίσκουμε κάποιον που μοιάζει του πατέρα μας, αλλά δεν είναι ο πατέρας μας. Είναι το ίδιο. Μοιάζει του πατέρα μας. Μαυτιστός, όπως το λέμε. Φτιστός ο πατέρας μας. Αλλά δεν είναι ο πατέρας μας. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Έτσι μπορούμε να υπούμε
ότι ο Υιός ομοιάζει του Πατρός, αλλά δεν είναι Θεός. Μπορούμε να το πούμε? Και ο Μέγας Αθανάσιος επιμένει. Διάλογος με προϋποθέσεις συμβιβασμού δεν σηκώνει. Διάλογος με προϋποθέσεις αποκαλύψεως της αληθείας, αυτό μάλιστα. Γι' αυτό οικουμενικοί σύνοδοι έχουν αιώνιον κύρους και αναγνωρίζονται και επικυρούνται από το Πνεύμα του Θεού. Όλα τα άλλα, εκείνα που γίνονται στην εποχή μας, είναι καταδικασμένα εκ των προτέρων. Ακόμη, στο διάλογο, σε ένα διάλογο που θα προσεγγίσουμε έναν άνθρωπο, δεν πρέπει να υπάρχει και από τις δύο μεριές κακοπιστία και προκατάληψη. Αν υπάρχει προκατάληψη, είναι πολύ φυσικό κάποτε να υπάρχει, αλλά τουλάχιστον όχι κακοπιστία. Να μην υπάρχει εκείνο το «ου με πείσεις, καν με πείσεις». Δεν θα με πείσεις και αν ακόμη με πείσεις. Δηλαδή, έστω ο νους μου να πιστεί, εγώ θα λέγω όχι. Αν υπάρχει αυτός ο εγωισμός, αυτή η κακοπιστία, διάλογος δεν μπορεί ποτέ να ανοιχθεί. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν και από τα δύο μέρη μία καλοπιστία. Ακόμη, προσέξατε παρακαλώ, ότι η Σαμαρίτης γυναίκα είχε ενδιαφέρον. Θα πρέπει να μείνω λίγο στο σημείο αυτό. Λέμε πολλές φορές ότι ίσως οι μορφωμένοι άνθρωποι έχουν ενδιαφέρον. Δεν το νομίζω. Το ενδιαφέρον είναι μια έφεση της ψυχής. Δεν έχει σημασία αν σου δόθηκαν οι ευκαιρίες να μορφωθείς ή να μην μορφωθείς. Μάλιστα, αυτή η γυναίκα από πλευράς ήθους ήταν πολύ χαμηλά, αφού σας είπα. Ήταν πόρτο. Είχε τον πέμπτον άνδρα που είχε και αυτός ο σύζυγός της δεν ήταν. Και ακόμη ποια μόρφωση μπορούσε να έχει αυτή η γυναίκα? Την εποχή εκείνη οι άνθρωποι δεν είχαν μόρφωση, πολύ παραπάνω οι γυναίκες. Ελάχιστοι άνθρωποι ήταν οι μορφωμένοι. Γυναίκες σχεδόν τίποτα, τίποτα. Οι γυναίκες δεν πήγαιναν σχολείο. Οι άνδρες πήγαιναν σχολείο. Έτσι λοιπόν η Σαμαρίτης είναι μια αμόρφωτη γυναίκα, γυναίκα του λαού και χαμηλής ηθικής υποστάθμης. Κοιτάξτε όμως, μόλις βρήκε την ευκαιρία, δεν μένει στο σημείο να θαυμάσει όπως εμείς όταν δούμε ένα θαύμα, να μετακινείται μία εικόνα, να μετακινείται μία κανδύλα, θαυμάζομαι, αλλά μένουμε σε αυτό. Ξεπέρασε την έκπληξή της η γυναίκα. Θαυμαστή, θαυμαστή, υπόδειγμα συζητητού, υπόδειγμα. Ξεπέρασε τον εαυτό της, εξεπέρασε την έκπληξή της και πηγαίνει σε αυτό που την πονά, αυτό που την ενδιαφέρει. Θεολογική συζήτηση. Πού θα βρίσκε άνθρωπο? Και μάλιστα ξέρει, αφού της λέγει τη ζωή της, πάει να πει ότι αυτός είναι Άγιος άνθρωπος. Και συνεπώς η θεολογική συζήτηση θα έχει κύρος. Η ερμηνεία που θα δώσει ο συζητητής της θα είναι ερμηνεία κύρους, αυθεντίας. Και τη βλέπετε και αμέσως ανοίγει η συζήτηση. Σε βλέπω Κύριο ότι είσαι προφήτης. Πες μου λοιπόν, πού πρέπει να προσκυνούμε, στα Ιεροσόλυμα ή στο Ροζγαρισί? Βλέπετε το υψηλό ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, μέσα σε ένα διάλογο να υπάρχουν ενδιαφέροντα. Κάποτε δε υψηλά ενδιαφέροντα. Δεν έχει σημασία η μόρφωση του ανθρώπου. Σημασία έχει αν έχει μέσα του ενδιαφέρον. Και αν έχει ενδιαφέρον, θα ανεβεί υψηλά η συζήτηση. Δεν υπάρχει δε πιο ομορφιά, μα ομορφιά, αφάνταστη ομορφιά, από το να αισθάνεσαι ότι ο άλλος έχει ενδιαφέρον και ανοίγεις μαζί του συζήτηση και οι δυο μαζί, ή ίσως και περισσότεροι να είναι στον κύκλο, όλοι μαζί αρχίζουν οι πτήσεις, οι πτήσεις στον ουρανό, προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω, ώστε από συζήτηση σε συζήτηση, από ύψος σε ύψος, να φτάσει κανείς σε μία πολύ θαυμαστή κατάσταση που να νιώσει μέσα του, αλήθεια σας το λέγω, αληθινή μακαριότητα, αληθινή ευτυχία. Το Πνεύμα του Θεού να επαναπαύεται επάνω σε τέτοιους
συνομιλητάς, διαλεγωμένοι. Αλλά ακόμη ο διάλογος, ο αληθινός, είναι τίμιος. Δεν πας να ρίξεις τον άλλον. Και συνεπώς στο διάλογο των σωστών υπάρχει ειλικρίνεια. Θα παραδεχτείς τον άλλον. Είναι δε ο διάλογος αυτός και από πλευρά συνοχής, αν είχαμε την δυνατότητα αριστούργημα, σκιά είναι, σκόνη καπνός οι διάλογοι του Πλάτωνος, αγαπητοί μου, που θαυμάζονται παγκοσμίως. Είναι τίποτα μπροστά σε αυτόν τον διάλογο του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα. Είναι τίποτα από φιλολογικής πλευράς, όχι από, από πλευράς περιεχομένου. Είναι αριστούργημα. Πώς δένεται και έχει μια εσωτερική ενότητα καταπληκτική. Δεν υπάρχει πουθενά κενών. Και ο Κύριος γοητεύει την ψυχή της συντομιλητρίας του με, και ας πούμε, επιτρέψατε μου τη λέξη με την καλή σημασία, την κολακεύει. Δηλαδή την ενθαρρύνει και της λέγει «σωστά είπες». Δεν έχεις άνδρα, διότι πέντε μέχρι τώρα είχες. Και αυτός δεν είναι δικός σου. Αυτό το σωστά είπες, αλήθεια το είπες, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν σου χαρίζομαι, δεν σε χαϊδεύω, σου λέγω ότι είσαι πόρνη. Δεν λέει όμως τη λέξη πόρνη. Γιατί υπάρχει το άλλο στοιχείο, η ευγένεια. Α, η ευγένεια μέσα στον διάλογο, η ευγένεια. Να μην προσβάλλεις τον άλλον. Και τι της λέγει, χωρίς να τη χαϊδεύει με ωραίους λόγους ότι και επενετικούς, όχι. Αλλά χρησιμοποιεί με μέτρο εκείνο που ενθαρρύνει την ψυχή. Είπες αλήθεια, σωστό είναι αυτό. Ξέρετε, κάποτε το να αναγνωρίσεις τον άλλον αυτό που λέγει ως αλήθεια. Θα μπορούσε άλλος κακός συνομιλητής να πει, το λες και δεν τρέπεσαι παλιό γυναίκα. Το λες και δεν τρέπεσαι ότι είχες πέντε άνδρες μέχρι τώρα. Όχι τέτοιο πράγμα. Αλήθεια λες, σωστά. Έτσι είναι. Το να αναγνωρίσεις τον άλλον το σωστό που λέγει. Και αν το λέγει στραβά, να μην τον προσβάλλεις, αλλά με ευγένεια να του μιλήσεις. Και εκείνο που βάζει τη σφραγίδα σε έναν αληθινό διάλογο είναι η αγάπη. Αγαπητοί μου, ένας διάλογος θρησκευτικός που μπορούμε να ανοίξουμε εμείς με έναν άλλον άνθρωπο, μην ξεχνάμε ότι δεν έχει σκοπό να γοητεύσει. Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν να συζητούν και μένανε στη γοητεία της του διαλόγου. Συνεπώς τον διάλογο τον κάνανε σκοπό. Ο διάλογος είναι ένα μέσο, είναι μια μέθοδος. Μέσα σε μια πνευματική συζήτηση, σε ένα πνευματικό διάλογο, δεν πρέπει ποτέ να μείνουμε στην ομορφιά αυτής της ικανοποιήσεως του διαλόγου, αλλά πρέπει να οδηγηθούμε κάπου. Πάση θυσία, στη σωτηρία. Ο Κύριος την Σαμαρίτιδα αυτή γυναίκα, όταν μαζί της άνοιξε συζήτηση, την οδήγησε στη σωτηρία και την έκανε την Αγία Φωτεινή. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος που έσωσε τη Σαμαρίτιδα, και το βλέπουμε αυτό έκτυπο μέσα στην Αγία Εγγραφή, και έχουμε αυτό τον θησαυρό, αυτό το θησαυρό μέσα στο Λόγο του Θεού, ας ξεκινήσουμε κι εμείς, αγαπητοί μου, ας ξεκινήσουμε να ανοίξουμε διάλογο με τον Κύριο, με τον Κύριο, στην προσευχή, ένα διάλογο καλοπιστίας, ένα διάλογο ειλικρινίας, τιμιότητος, ένα διάλογο ταπεινώσεως, που θα έχει ο διάλογος αυτός ενδιαφέρον υψηλό. Μη μένουμε στα χαμηλά, μη μένουμε στο «Κύριε, δώσ' μου λεφτά, δώσ' μου ψωμί». Ας ανεβούμε πιο ψηλά. «Κύριε, είσαι η αλήθεια, έλα να μου αποκαλύψεις την αλήθεια». Γνωρίζω ότι εσύ δεν αποκαλύπτεις την αλήθειά σου, δηλαδή τον εαυτό σου, παρά μόνο οι καρδιές καθαρές. Έλα μου την καθαρίσεις λοιπόν την καρδιά μου, να ανοίξω μαζί σου διάλογο, να γνωρίσω τα μυστήρια της βασιλείας σου. Α, αυτός ο διάλογος με τον Χριστό,
ο οποίος δεν είναι μόνο στην τακτή ώρα της προσευχής, είναι οποιαδήποτε στιγμή. Και όταν ακόμη μελετάς, και όταν ακόμη μαγειρεύεις, και όταν ακόμη ταξιδεύεις, μπορείς να ανοίγεις διάλογο και βλέπεις ελάμψεις στο νου σου. Παίρνεις τις απαντήσεις, γιατί υπάρχει το αυτή που σε ακούει και σου απαντά ο Θεός, που σου απαντά σαν την άβρα, σαν το φως. Πώς έρχεται το φως από τον ήλιο, αθόρυβα, φωτεινά, όμορφα, γοητευτικά. Με τον ίδιο τρόπο, όταν θα πάρουμε αυτή την εμπειρία διαλόγου με τον Κύριό μας, τότε με τον ίδιο αυτό τρόπο, αγαπητοί μου, ας ξεκινήσουμε και το διάλογο της αγάπης και της σωτηρίας, το διάλογο του Αγίου Πνεύματος και με τους άλλους τους αδελφούς μας.